Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη περιοχή των Πρεσπών, στο χωριό Καλυθέα. Εδώ που από το 2019 λειτουργεί το Μουσείο για τη δράση των ΕΑΜ Ελλάς του ΣΟΥΕ στην περιοχή τη δεκαετία 40-49. Ένα μουσείο που κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας μας. Ένα μουσείο που αποτελεί σημαντικό κρίκο του δικτύου μνημείων και μουσείων που αγκαλιάζει ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το μουσείο σήμερα αναβαθμίζεται και ολοκληρώνεται με το μνημειακό χώρο, με τα ονόματα των μαχητών και μαχητριών που έπεσαν σε μάχες από τα 48 χωριά της περιοχής. Μια περιοχή που οι κάτοικοί της είχαν τη δική τους ξεχωριστή συμβολή στον αγώνα του λαού μας, τόσο κατά την περίοδο της ΕΑΜικής αντίστασης, όσο και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην περίοδο δράσης του ΔΟΥΣΟΕ, πάνω από το χωριό Καλυθέα υπήρχαν εργαστήρια αιματισμού, δίπλα στο χωριό Καριές οι αποθήκες. Στο Λευκώνα ήταν τα έπαιδα, στο Πλατή και το Λαιμό αναπτυσσόταν η σχολή αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου. Στον Άγιο Γερμανό η τροφοδοσία. Πιο πέρα στην Οξιά και τη Μικρολίμνη ήταν τα εργαστήρια και η σχολή πυροβολικού. Στην Πύλη η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και του Γενικού Αρχηγείου του ΔΟΥΣΟΕ. Τα υπόλοιπα χωριά όπως το Ανταρκτικό, η Σφίκα, η Κρυσταλλοπηγή, η Δασερή, το Αγκαθωτό, ο Πηξός, αλλά και τα χωριά των Κορεστίων είχαν τη συμβολή του στην τροφοδοσία, ενώ στο Βροντερό ήταν το μεγάλο νοσοκομείο σε σύνδεση με τα νοσοκομεία στο Περβάλ και το Τύρνοβο. Η ιστορία αυτών των χωριών περιγράφεται με λεπτομέρειες στο μουσείο. Μερικά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Ο αγώνας των ΕΑΜ Ελλάς του ΣΟΥΕ συνεχίζει να εμπνέει τις σημερινές γενιές των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για τη στήριξη και τη συμβολή του στην κατασκευή του Μουσείου Μνημείου, τον Δήμαρχο Πρεσπών Στεργίου Γεώργιο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλυθέας Τερψόπουλο Κώστα, τον Τερψόπουλο Γιώργο για τη φροντίδα που δείχνει ώστε να είναι το μουσείο ανοιχτό στους επισκέπτες, τον Σολομονίδη Αλέξανδρο για την προσφορά του σε μάρμαρα και άλλα σχετικά υλικά, τον Γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά και τη Δέσποινα Τσιρώνη αρχιτέκτονα για την επιμέλεια κατασκευής του μνημείου, τους συντρόφους Γκογκομήτρο Ζήση και Κοζικόπουλο Γιώργο για την προσφορά τους με υλικά και προσωπική εργασία, τους κατοίκους της Καλυθέας και των γύρω χωριών που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και με κάθε μέσο συνέβαλαν στην κατασκευή του Μνημείου Μουσείου. Και βεβαίως η ολοκλήρωση αυτή της προσπάθειας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή δεκάδων φίλων, μελών και στελεχών του ΚΚΕ και της ανεδιοτελής τους προσφοράς.